Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου, με τις μελέτες να δείχνουν πως το 43% των μορφών της ασθένειας, που για πολλά χρόνια αποτελούσε ακόμα και λέξη ταμπού, θα μπορούσε να αποφευχθεί. Ο Αρκαδί 938 ανοίγει το συγκεκριμένο κεφάλαιο και ζητά τη δική σας άποψη για την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Πιστεύετε πως η πρόληψη μπορεί να σώσει ζωές? Από ό,τι λένε οι γιατροί, πιστεύω. Και οι τροφές που τρώμε τώρα είναι ακατάλληλες. Με φάρμακα όλα, δεν είναι? Λοιπόν, παλιά τρώγαμε ένα φρούτο και ήταν φρούτο. Τώρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το τρως και δεν έχει καμία συμβασία. Θεωρείτε πως το άγχος και το στρες της καθημερινότητας έχει αντίκτυπο στην υγεία μας? Όλα αυτά είναι, πιστεύω, αρνητικά για τον οργανισμό. Θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στους ανθρώπους που πολεμούν αυτή την ασθένεια? Πιστεύω ότι είναι ήρωες. Στις 4 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Θέλετε να μας πείτε αν η πρόληψη μπορεί να σώσει ζωές? Αυτό είναι σίγουρο. Το παν είναι η πρόληψη σήμερα. Κάτι άλλο μπορεί να λαμβάνεις κάτι, δεν είναι? Γλιτώνεις τα επακόλουθα. Οπωσδήποτε συμφωνώ μαζί σας. Πιστεύετε πως το στρες και τα άγχη της καθημερινότητας έχουν αντίκτυπο στη σωματική μας υγεία? Τα πάντα έχουν, και περισσότερο, όπως είπα, το στρες και το άγχος. Και άλλα πράγματα φυσικά συμβάλλουν, αλλά περισσότερο είναι το στρες. Η ανέχεια, η κακή ζωή, η σωματική κατάσταση, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Είναι και η κληρονομικότητα φυσικά. Θεωρείτε πως έχει εφευρεθεί το φάρμακο και απλά δεν το δημοσιοποιούν? Όλα να τα περιμένει κανείς. Ενδεχομένως να έχει βρεθεί και να μην, για λόγους ευνοήτους και οικονομικούς λόγους, να μην το εμφανίζουν. Αλλά πιστεύω κάποια στιγμή ότι θα βρεθεί και το φάρμακο του καρκίνου. Ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους συνανθρώπους μας που πολεμούν αυτή την ασθένεια? Να έχουν κουράγιο, να πιστεύουν στο Θεό και στις ανθρώπινες δυνατότητες. Καλό είναι να προλαμβάνουμε, γιατί ξέρουμε ότι όταν δεν έχουμε προλάβει κάτι, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποκαταστήσουμε. Θεωρείτε πως το στρες και τα άγχη της καθημερινότητας έχουν αντίκτυπο στην υγεία του καθενός μας? Φυσικά και το πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι περισσότερο είναι ψυχολογικά τα αίτια του καρκίνου, παρά από οποιοδήποτε άλλο λόγο. Η πρόληψη σώζει ζωές, βέβαια. Αλλά και εμείς πρέπει να προσφέρουμε να ενισχύσουμε λίγο για να γίνουν αυτά τα πράγματα που χρειάζεται. Ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους ανθρώπους που πολεμούν με αυτή την ασθένεια? Να κάνουν κουράγιο και το σταυρό τους στο Θεό. Γιατί άμα είναι κακοήθης, επειδή είμαι παθών σε δύο περιπτώσεις, εάν είναι καλοήθης, μπορεί κάτι να γίνει. Αν είναι κακοήθης, εγώ είμαι κάθετος, δηλαδή δεν γλιτώνει, όπως δήλωσε ο Χριστόδουλος. Θεωρείτε πως υπάρχει το φάρμακο και δεν τον δημοσιοποιούν? Δεν νομίζω. Θεωρείτε πως τα άγχη και το στρες της καθημερινότητας έχει αντίκτυπο στη σωματική μας υγεία? Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω ότι ο σημερινός τρόπος ζωής, δηλαδή, επιβαρύνει πολύ την υγεία μας. Δηλαδή το άγχος και η διατροφή, όλα αυτά, το τσιγάρο, το κάπνισμα. Θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στους ανθρώπους που πολεμούν αυτή την ασθένεια? Να μην το βάζουν κάτω. Να μην το βάζουν κάτω και να το πολεμάνε με όλη τους τη δύναμη. Η καθημερινότητα, το στρες και το άγχος που έχουμε, θεωρείτε ότι κάνουν και έχουν αντίκτυπο στη σωματική μας υγεία? Όλοι λένε ότι όλα αυτά είναι θέμα στρες, θέμα της καθημερινότητας. Όμως, αν αγωνιστούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα, θα έχουμε λιγότερο στρες και λιγότερο άγχος. Το θέμα είναι, για να αγωνιστείς πρέπει να ενημερωθείς. Και για να ενημερωθείς πρέπει να προσέξεις, να διαβάσεις και να μην κραυγάζεις. Κάποιοι λένε πως έχει βρεθεί το φάρμακο κατά του καρκίνου. Θεωρείτε ότι υπάρχει και απλά δεν το δημοσιοποιούν? Όχι, αυτά είναι παραμύθια. Παραμύθια των λεγόμενων εντός εισαγωγικών δημοσιογράφων. Και ορισμένων που έχουν συμφέροντα να τα λένε αυτά. Ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους ανθρώπους που πάσχουν? Τι να πω. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Κουράγιο, τι άλλο να πω. Και δύναμη. Τι άλλο να πεις? Θα ήθελα να τους πω να πιστέψουν πάρα πολύ στον εαυτό τους, στη δύναμή τους.
και ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Θεωρείτε πως υπάρχει το φάρμακο κατά του καρκίνου, απλά δεν το δημοσιοποιούν? Και βέβαια το πιστεύω. Και βέβαια. Δεν μπορεί σε κάποιες άλλες χώρες να μην υπάρχει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Και βέβαια, το πιστεύω. Και τέλος, ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους συνανθρώπους μας που πολεμούν αυτή την ασθένεια? Να τους δίνει ο Θεός και η Παναγία δύναμη. Υπάρχουν και οι φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες έχουν όφελος από την χρήση και την κατανάλωση των φαρμάκων, των αντικαρκινικών, τα οποία είναι και πανάκριβα. Μπορεί όμως να το ξέρουν. Πιστεύετε πως τα άγχη και το στρες της καθημερινότητας έχει αντίκτυπο στην υγεία μας? Βεβαίως υπάρχει και πολύ μεγάλη επίπτωση έχει. Βεβαίως. Αρρώστιες ξεκινούν από το άγχος, από τη στενοχώρια, από το στρες, από όλα. Βεβαίως. Γιατί το ανοσοποιητικό σύστημα μειώνεται. Βεβαίως. Ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους ανθρώπους που πολεμούν αυτή την ασθένεια? Όσο μπορούν με αισιοδοξία, αν μπορέσουν να δούνε την υπόλοιπη ζωή με λίγο αισιοδοξία. Γιατί η καλή σκέψη, η καλή ενέργεια έχει αποτέλεσμα θετικό. Πιστεύετε πως το άγχος και το στρες της καθημερινότητας έχει αντίκτυπο στη σωματική μας υγεία? Και σε αυτό η απάντηση είναι θετική, αλλά το δύσκολο είναι να μπορέσεις να το ελέγξεις και να μπορέσεις να μειώσεις το κόστος του στρες και του άγχους, προκειμένου να μην σε καταβάλει στην καθημερινότητά σου, γιατί είναι τα προβλήματα αυτά που σε, και λόγω και της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, ας πούμε, που σου δημιουργούν αυτά τα θέματα, χωρίς να το θέλεις, αυξάνουν και το άγχος και το στρες στην καθημερινότητα. Είναι δύσκολο να το ελέγξεις και να το μειώσεις. Θεωρείτε ότι υπάρχει το φάρμακο κατά του καρκίνου και δεν το δημοσιοποιούν? Είναι θεωρίες συνωμοσίας, δεν πιστεύω πολύ εύκολα σε αυτό. Οπωσδήποτε όμως κάποιες μορφές θεραπείας που τις αφήνουν παραδοσιακής μορφής προκειμένου για μεγαλύτερο κόστος να υπάρχουν, αλλά η θεραπεία δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους ανθρώπους που πολεμούν αυτή την ασθένεια? Σε αυτή την ασθένεια εμείς είμαστε πολύ μικροί για να πούμε οτιδήποτε σε αυτούς που πολεμούν. Εμείς έχουμε την υγεία μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούμε να συναισθανθούμε αυτό το που βιώνουν. Και ό,τι και να πούμε είναι τα τυπικά λόγια που μπορούν να υποθούν, αλλά στην ουσία, στην πράξη όμως, η δύναμη και το κουράγιο που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί οποιοδήποτε να τους μιλήσει και να τους πει. Ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους ανθρώπους που πολεμούν αυτή... Να προσέχει ο κόσμος και εκείνοι που πολεμούν να προσέχουν και να τους δώσει ο Θεός την υγεία τους.